Ερώτησα έναν από τους αγίους ανθρώπους που έχω επικοινωνία και το είπα και σε άλλες ομιλίες. Μου είπε πάρα πολύ πρακτικά και απλά ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μετανοούν, προσεύχονται, προσπαθούν να ζήσουν εκκλησιαστικά, έστω κι αν κάνουν πτώσεις, ανθρώπινο το πίπτυ, αλλά μετανιώνουν. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, θα ζήσουν το θαύμα σε όλα αυτά τα γεγονότα, όχι μόνο τα πολεμικά. Μπορεί να είναι ένας σεισμός, μπορεί να είναι μια άλλη καταστροφή φυσική. Θα μου πείτε, μα να γίνουν όλα μαζεμένα. Φαίνεται ότι θα γίνουν σε όλο τον κόσμο, γιατί πλέον δεν αντέχει γη, άλλη αμαρτία. Ιδιαιτέρως τις εκτρώσεις, τις σαρκικές αμαρτίες, που προανάφερα μερικές, όχι φυσικές, και τις βλασφημίες και τις μαγείες. Αυτά μου είπαν ότι είναι οι κυρίαρχες αμαρτίες που επότισαν τη γη και δεν αντέχει γη άλλο. Γι' αυτό θα γίνουν κατά τόπους διάφορες εκρήξεις, είτε ηφαιστείων, ξεκίνησαν ήδη, είτε σεισμών, είτε καταποντισμών, είτε καύσονες, είτε παγετώνες. Λοιπόν, σας θυμίζω τελευταία τι έγινε στην Αμερική, θυμάστε με κάτι περίεργους, καταιγίδες, κάτι παγετώνες, αυτά θα πολλαπλασιαστούν. Όση πιο μεγάλη η αμαρτία μιας πόλης ή μιας κοινότητας σε αυτά τα επίπεδα που περιέγραψα, τόση μεγαλύτερη δοκιμασία θα είναι. Τώρα, σε κάθε πόλη, σε κάθε κοινότητα υπάρχουν και οι άνθρωποι που μετανοούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσεύχονται. Οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Οι καλοσυνάτοι άνθρωποι. Αυτοί θα έχουν η ομπρέλα προστασίας. Κατά έναν παράδοξων και μοναδικών τρόπων, το οποίο δεν θα έχει ερμηνεία λογική. Πολλοί, λέει, αντίθετα, οι οποίοι αμαρτάνουν με συγκεκριμένου τρόπου, μάλιστα μου είπε, δεν μπορώ να τα πω αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε ακόμα τόσο απλοί για να τα πούμε. Θέλει απλότητα για να τα πει αυτά τα πράγματα. Λέει, αν κάποιο αμαρτάνει από το στόμα, έτσι μου είπε, θα προσβάλλεται το στόμα του. Θα ξεκινά δηλαδή η διάλυσή του ή ο θάνατος του από το στόμα. Εάν είναι με το χέρι, είναι από το χέρι. Δηλαδή και το όργανο ακόμα του σώματος με το οποίο αμαρτάνουμε θα έχει προσβολή. Και τότε λέει δεν θα είναι καιρός πλέον μετανοίας.